I've been low, I've been high, I've been so. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση νέων του σύγχρονου κομμουνιστικού σχεδίου. Παρατηρώντας την εξέγερση που ξέσπασε στη ΣΥΠΑ μετά τη δολοφονία του George Floyd και το τεράστιο κύμα διαδηλώσεων απέναντι στην αστυνομική βία, τις φυλετικές διακρίσεις και τις τεράστιες ταξικές και κοινωνικές ανισότητες, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πάρα πολύ ελπιδοφόρο, μαχητικό και αρκετά μαζικό κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο, το οποίο ταυτόχρονα όμως βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. Ένα φαινόμενο το οποίο γεωγραφικά δεν περιορίστηκε μόνο στη ΣΥΠΑ, εκφράστηκε και επηρέασε τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές, στην πλειοψηφία για την ακρίβεια των χωρών των πόλεων της Ευρώπης. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και ιστορικά, διαχρονικά, η νεολαία αποτέλεσε καρδιά τέτοιων κοινωνικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα αποτέλεσε και αποτελεί και πυροδότη ανατροπής της πραγματικότητας, με τον τρόπο που μας την ορίζουν. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, με τη σημερινή μας εκδήλωση, επιδιώκουμε να αγγίξουμε τόσο πλευρές ανάγνωση της πραγματικότητας και της κατάστασης όπως είναι διαμορφωμένη αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως επιδιώκουμε να ψηλαφίσουμε, να αναζητήσουμε απαντήσεις σχετικά με το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της νεολαίας στα σύγχρονα κινήματα, με το ποιος πρέπει να είναι και μπορεί ο ρόλος της νεολαίας στις εξεγέρσεις που έχουμε μπροστά μας. Δεν θα σας κουράσω άλλο, δίνω κατευθείαν το λόγο στους ομιλητές. Θα ξεκινήσουμε με την Πέν Γαλάνη, εκ μέρους των νέων σύγχρονου κομμουνιστικού σχεδίου. Καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μας εκδήλωση έμελε να καταπιαστεί με ένα πολύ μεγάλο εν εξελίξη και με μία έννοια ιστορικών διαστάσεων φαινόμενο. Νομίζω ότι ξεκινώντας αξίζει να σταθούμε σε μία φράση που είχε πει ο Μάλκομ Εξ, αυτή η εμβληματική φιγούρα στην ιστορία του μαύρου κινήματος, λέγοντας πως αν καρφώσεις ένα μαχαίρι στην πλάτη μου και το χώσεις 9 ίντσες μέσα και μετά το τραβήξεις 6 ίντσες προς τα έξω, αυτό δεν είναι πρόοδος. Αν τραβήξεις όλο το μαχαίρι έξω, επίσης δεν είναι πρόοδος. Πρόοδος είναι να γιατρέψεις το τραύμα που προκάλεσε η μαχαιριά και με μία έννοια δεν έχουν τραβήξει καν το μαχαίρι, πόσο μάλλον να γιατρέψουν το τραύμα. Δεν παραδέχονται καν ότι υπάρχει ένα καρφωμένο μαχαίρι. Αυτό λοιπόν το μαχαίρι του ρατσισμού και το μαχαίρι ενός συστήματος που δομήθηκε πάνω σε αυτόν, όχι μόνο εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά εξακολουθεί να τραυματίζει και βαθιά την Αμερικάνικη κοινωνία, με αποκορύφωμα τη δολοφονία του George Floyd που όλοι παρακολουθήσαμε σε ένα αναπάντεχο βίντεο που είδαμε στο Facebook ένα βράδυ, ένα βίντεο 10 λεπτών, όπου βλέπουμε στην ουσία μέσα σε 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του από την πότα ενός λευκού αστυνομικού στο σβέρκο του. Σίγουρα οι πρωτοφανείς κινητοποιήσεις που ξέσπασαν μετά τη δολοφονία δεν αφορούν απλά μόνο αυτή τη δολοφονία. Αποτύπωσαν με το πιο βίαιο και κοινικό τρόπο όλο αυτό το ρατσισμό, όλη αυτή την καταπίεση που βιώνουν οι Αφροαμερικανοί, όλοι αυτοί, στο σκηνικό αυτό αποτυπώθηκε όλη η βαρβαρότητα της αστυνομικής βίας που υπάρχει διαχρονικά στην Αμερική. Η δολοφονία του Floyd και η φράση «Δεν μπορώ να αναπνεύσω, I can't breathe», τελικά συμπύκνωσε όλη την ιστορία αιώνων ενός συστήματος που οικοδομήθηκε πάνω στη σκλαβιά, στη σκλαβιά των Αφροαμερικανών, που συνεχίζει να στερεί βασικά κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα σε αυτούς τους ανθρώπους, που συνεχίζει να ενισχύει τα κέρδη των λίγων με φυλετική και ταξική καταπίεση μεγάλων κομμάτων του πληθυσμού. Εδώ βέβαια εύλογα ανοίγει και ένα ερώτημα. Τόσες δολοφονίες έχουν συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τεράστια η λίστα, λίστα ονομάτων που δεν χωρούν να μπουν ούτε καν σε ένα πρωτοσέλιδο. Γιατί η συγκεκριμένη δολοφονία είναι αυτή που πυροδοτεί ένα τέτοιον διαστάσεων πρωτόγνωρο κίνημα? Είναι επειδή απλά όλοι οι φίλοι ως είδε βιντεοσκοπημένη μία ομή δολοφονία μέσα σε 9 λεπτά ενός μαύρου συνανθρώπου μας? Ήταν η συγκεκριμένη στιγμή, το λεγόμενο timing? Νομίζω ότι ήταν όλα μαζί, αλλά κυρίως ήταν το γεγονός
πως κάποια στιγμή στην ιστορία, στην ιστορική πάλι, στην ιστορία του κόσμου υπάρχει ένα σκάνδαλο το οποίο μετατρέπεται στο σκάνδαλο των σκανδάλων που λέμε. Αυτό ακριβώς νομίζω ότι συνέβη και στην περίπτωση του Φλόιντ. Και αυτό ακριβώς από αυτή την αφετηρία αξίζει να ξεκινήσουμε για να κατανοήσουμε και το χαρακτήρα των γεγονότων που συνέβησαν στη ΣΥΠΑ. Καταρχήν, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια απλή κινητοποίηση. Νομίζω ότι τις αρμόζει ο χαρακτηρισμός κοινωνική εξέγερση, ακριβώς γιατί αφορά μια μαζική ανυπακοή στον νόμο, συνεχόμενα επί εβδομάδες, με εκατομμύρια ανθρώπους να κατακλείζουν όλες τις πόλεις, κάθε γωνιά της Αμερικής, της Πολιτείας, αλλά και σε πολλές άλλες γωνίες του κόσμου, ακόμα και σε γωνίες που δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιου είδους κινητοποίησεις. Και είναι πρωτόγνωρο αυτό το κίνημα, ακριβώς γιατί κατάφεραν να σπάσουν, να ραγίσουν, ακόμα και να υπερπηδηθούν φραγμοί που υπήρχαν διαχρονικά και στην Αμερικάνικη κοινωνία. Πρώτος φραγμός που με έναν τρόπο έσπασε είναι ο φραγμός μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων, δηλαδή Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών. Για πρώτη φορά φαίνεται να δημιουργείται, ή τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια για πρώτη φορά, τόσο βαθύ ρήγμα στο ίδιο το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών, με πιο χαρακτηριστική την δήλωση, την αντίθεση του πρώην Προέδρου George Bush απέναντι στην πολιτική του Τραμπ. Δεύτερο ρήγμα που επίσης αξίζει να κρατήσουμε σε σχέση με το χαρακτήρα των γεγονότων είναι το ρήγμα που συνέβη στο επίπεδο των ομοσπονδιών. Είναι αξιοσημείωτο να δούμε ότι το κίνημα ξέφυγε από την τοπική κλίμακα, μετατράπηκε σε ένα πανεθνικό κίνημα, μια πανεθνική εξέγερση που εμφανίστηκε και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ. Και μάλιστα με πρόσφατα στοιχεία σε επίσημα άρθρα, τα νούμερα κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο κίνημα που έχει γνωρίσει η ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγαλύτερο με την έννοια ενός πολύ μαζικού, συμπυκνωμένου και συνεχόμενου κινήματος κόσμου που συνεχίζει να βγαίνει ακόμα και τώρα κατά μήκος της Αμερικής. Τρίτο φράγμα και πολύ σημαντικό, νομίζω το πιο αξιοσημείωτο, είναι το φράγμα μεταξύ λευκών και μαύρων. Νομίζω ότι από τις συγκλονιστικότερες στιγμές που είδαμε όλες οι εικόνες Αμερικής ήταν η ανθρώπινη αλυσίδα των λευκών απέναντι στην αστυνομία για να προστατεύσει τα μαύρα αδέρφια της, ενώ αντίστοιχα είναι και φοβερά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τεράστιες κινητοποιήσεις υπήρξαν σε περιοχές όπου ο λευκός πληθυσμός ξεπερνάει το 70 και το 75%. Εμφανίστηκαν κινητοποιήσεις ακόμα και σε αυτό που ονομάζουμε πάλι ποτέ λευκή πολιτεία και συντηρητικές πόλεις. Και αντίστοιχα, πολύ σημαντικό στοιχείο, τα σημάδια συναδέλφωσης λαού και στρατού, που παρά την όποια προσπάθεια μπορεί να γίνεται για άντληση πολιτικής υπεραξίας από αυτές τις κινήσεις, είτε από δημοκρατικούς είτε από αλλού, είναι φανερό ότι τέτοια στοιχεία δείχνουν ότι το τωρινό ξέσπασμα δεν ήταν απλά μια τοπική έκρηξη φυλετικής οργής με εθνικές διαστάσεις, όπως μπορεί να έχει γίνει παλιότερα, αλλά πρόκειται για μια πανεθνική κοινωνική εξέγερση ιστορικού χαρακτήρα, που όποια και αν είναι η έκβασή της. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αφήνει ένα βαθύ χνάρι στην Αμερικάνικη κοινωνία. Υπάρχουν όμως και βαθύτερα αίτια για αυτά τα γεγονότα. Πρώτος παράγοντας είναι η απότομη επιδείνωση των συνθήκων ζωής της εργαζόμενης πλειοψηφίας. Νομίζω ότι τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. 43 εκατομμύρια οι άνεργοι αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φανερό ότι αλλοπρόσαλοι και εξωφρενικοί σε πολλές πλευρές πολιτική του κεφαλαίου και της κυβέρνησης Τραμπ σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας και η μεγάλη οικονομική ύφεση που συνόδευσε όλη αυτή την κατάσταση οδήγησαν στο στόχαστρο κυρίως στην εργατική τάξη και τις φιλετικές μειονότητες που πλήρωσαν δυσανάλογο βάρος σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας. Χαρακτηριστικά θα πω το εξής. 22% των εργατών στη βιομηχανία κρέατος μολύνθηκε από τον κορονοϊό και ίσως μιλάμε για ένα νούμερο τριπλάσιο από τον εθνικό μέσο όρο. Αντίστοιχο παράδειγμα που συμπυκνώνει αυτό που ανέφεραν είναι και η περίπτωση του Σικάγο, όπου το 70% των ανθρώπων που πέθαναν από κορονοϊό ήταν Αφροαμερικανοί, ένα ποσοστό όμως που αφορά το 30% του πληθυσμού εκεί. Και την ίδια στιγμή, σε αυτήν ακριβώς την ίδια πόλη, το ποσό που δίνεται στην αστυνομία των ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλο, προσεγγίζει ας πούμε το μισό του προϋπολογισμού που δίνεται στους Δήμους. Αυτό και μόνο δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητες σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας, σε σχέση με τις ανθρώπινες ζωές και πώς δεν επιδρούν οριζόντια και με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Δεύτερος παράγοντας
για τη μετατροπή του ξεσπάσματος αυτού σε μια πανεθνική κοινωνική εξέγερση είναι η ίδια η κρίση και η διάσπαση της αμερικάνικης αστικής πολιτικής που ούτως ή άλλως φαίνεται ότι προϋπάρχει και το προηγούμενο διάστημα. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο δείγμα, υπάρχουν πολλά, δεν θα αναλωθώ, είναι τη στιγμή που ο ίδιος ο Τραμπ καλεί μανιασμένος την αστυνομία και το στρατό να παρέμβει και να καταστήλει τους διαδηλωτές. Διάφοροι κυβερνήτες, διάφοροι εκλεγμένοι σηκώνουν ανάστημα. Πολλές φορές μπορεί να στέκονται διστακτικά απέναντι στους διαδηλωτές, πολλές όμως και οι περιπτώσεις όπου υποστήριξαν το ίδιο το κίνημα. Σίγουρα η αμερικανική εξέγερση είναι αυθόρμητη. Αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα αν έχει αυτό το στοιχείο. Όμως οι συνθήκες που τη γέννησαν δεν είναι μόνο αυτό που ονομάζουμε αντικειμενικές. Πίσω από αυτή την κατάσταση, πίσω από αυτή την εξελισσόμενη ιστορικών διαστάσεων κατάσταση, υπάρχει μια πολύμορφη και μακρόχρονη προϊστορία συνειδητών υποκειμενικών προϋποθέσεων. Το πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ίδιου του Μπέρνι Σάντερς, αυτού του αριστερού γερουσιαστή από το Βερμόντ, που παρά τα όρια της πολιτικής του αντίληψης, παρά τα όρια της ατζέντας του, φάνηκε να πυροδοτεί μια πρωτοφανή πολιτική κινητοποίηση της εργατικής και λαϊκής Αμερικής, μια πολιτική που επιχείρησε κάπως να υπερβεί το επιχειρηματικό κατεστημένο, ακόμα και αν γινόταν μέσα από τα ίδια τα όρια και τα μέσα των δημοκρατικών. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και ένα πολύμορφο και από τα κάτω ρεύμα ριζοσπαστικοποίησης του αμερικάνικου λαού που συντάχθηκε ενεργά με τον Σάντερς, που όμως φαίνεται ποιο είναι το υπόβαθρο τελικά όλης αυτής της κατάστασης. Νομίζω ότι το πιο σύντομο για να πούμε σε σχέση με αυτή την εικόνα στη ΣΥΠΑ είναι ότι έχει συντελεστεί μια τριπλή κίνηση. Έχουμε μια αναζωπήρωση του εργατικού κινήματος που εμφανίστηκε με νέες μορφές και σε νέους χώρους, στην Microsoft, σε μεγάλους κολοσσούς και με νέες μορφές όπως είναι οι ηλεκτρονικές απεργίες. Η αναζωπήρωση του γυναικείου κινήματος με νέες γυναίκες να βγαίνουν μπροστά, είτε εκλεγμένες στη Βουλή, είτε την περίπτωση της Ταμίκα Μάλλορι που είχε παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα των γυναικών και στο Black Lives Matter. Και τρίτο, το στοιχείο του ενός επιστημονικού προοδευτικού κινήματος, το οποίο αρχίζει να βγαίνει μπροστά. Όλα αυτά σε μια κατάσταση όπου στην Αμερική, στην κοιλιά του τέρατος, στο στόμα του τέρατος, φαίνεται να εμφανίζονται ξανά με νέο τρόπο και με προβλήματα, αλλά ελπιδοφόρο σίγουρα, οι σοσιαλιστικές και μαρξιστικές ιδέες. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα από τα δείγματα που αξίζει να κρατήσουμε σαν στοιχείο, το γεγονός ότι για παράδειγμα το κόμμα των Δημοκρατών Σοσιαλιστών της Αμερικής, το DSA, από 5.000 μέλη και μέσο όρο ηλικίας 63 ετών, κατάφερε να εκτιναχθεί στα 66.000 μέλη, με τον όρο ηλικίας να πέφτει κατά 30 χρόνια. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν δύο στοιχεία. Δύο στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα είναι ότι η νεολαία και οι νέες γυναίκες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες, πολύ βαθύτερες, που σίγουρα θα παίξουν το ρόλο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ στις δηλώσεις του μιλάει για μαρξιστές και νέους κομμουνιστές που θέλουν να διαταράξουν την ειρήνη στην Αμερική. Δεν είναι τυχαία η δήλωση του πρώην αστυνομικού Μπέρνι Κέρικ ότι η τρομοκρατία πια δεν είναι αυτό που πρέπει να φοβόμαστε. Είναι ο φόβος της επιστροφής του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Και τέλος, δημοσκοπήσεις περσινές του 2019 του Ιδρύματος Θυμάτων του Κομμουνισμού, μάλιστα, που έβγαλαν ότι οι νέοι στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά 51% έχουν θετική άποψη για τον σοσιαλισμό και κατά 36% υπέρ του κομμουνισμού. Σε όλα αυτά, λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, είναι φανερό ότι δεν μιλάμε για μια ήρεμη εποχή. Είναι φανερό ότι είμαστε σε μια κατάσταση, σε μια περίοδο κρίσης, όπου παράγει πολλές και βαθιές αντιφάσεις και αντιθέσεις που περνούν προς τα κάτω στην κοινωνική πλειοψηφία και διαμορφώνουν μια κατάσταση φτώχειας, μια κατάσταση όπου ξύνονται όλες οι κοινωνικές αντιθέσεις, όλες οι μορφές καταπίεσης σε ένα μεγάλο εύρος, και σε αυτή τη λογική καλούμαστε και εμείς να δούμε ποιος είναι ο ρόλος της σύγχρονης νεολαίας. Γιατί επιλέχθηκε κιόλας και το σημερινό θέμα και γιατί εστιάζουμε και στη νεολαία. Αρχικά αξίζει να δούμε γιατί όντως, και το δείχνουν και τα στοιχεία, η νεολαία είναι πρωταγωνιστή σε αυτά τα γεγονότα. Και δεν είναι μόνο τώρα, δεν είναι μόνο στην Αμερική, είναι και στην Ελλάδα.
φαίνεται πάντα, συχνά, ότι η νεολαία συντρέχει, είναι αυτή που πάντα θα συντρέξει στα κινήματα ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στην αστυνομική βία, για τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες, για το ζήτημα του σεξισμού και της σεξουαλικής καταπίεσης. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην Αμερική υπάρχουν και εδώ με διαφορετικό τρόπο και με ομοιότητες. Γιατί πάντα τα τμήματα της νεολαίας φαίνεται να εμφανίζουν ένα αισθητήριο σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να λέμε ότι η νεολαία μάλλον βρίσκεται πιο κοντά, λίγο πιο κοντά από κάθε άλλον στους καταπιεσμένους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι σίγουρα η νεολαία, και αυτό αφορά και, και τη δική μας περίπτωση, καλείται να ζήσει σε μια εποχή που δεν έχει εχέγγυα. Με έναν τρόπο δηλαδή, η νεολαία συνεχίζει να περπατάει σε μια κινούμενη άμμο, με εργασιακή ανασφάλεια, χωρίς να έχει εξασφαλισμένη προοπτική. Και αυτό σε μια κατάσταση όπου η σημερινή νεολαία πιο μορφωμένη από ποτέ, με φοβερή επαφή με τα σύγχρονα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα, έχει ένα σίγουρο πράγμα στο μυαλό της, ότι θα ζήσει και ζει ήδη με χειρότερους όρους από αυτούς που ζούσαν οι γονείς της. Άρα με μία έννοια αυτό δείχνει ότι η νεολαία καλείται να ζήσει πολύ χειρότερα και αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει. Το δεύτερο είναι ότι σίγουρα και που συνδέεται με το πρώτο, η νεολαία είναι αυτή πάνω στην οποία θα δοκιμαστούν οι νέες εργασιακές σχέσεις. Άρα με έναν τρόπο είναι και αυτή που θα έρθει πιο κοντά στη συνείδηση των ανθρώπων που υφίστανται ταξική εκμετάλλευση. Η νεολαία είναι αυτή που επίσης πρώτη θα βιώσει την καταπίεση της οικογένειας, που θα αναγκαστεί κιόλας να επαναστατήσει και άρα με αυτή την έννοια καταλαβαίνει περισσότερο τις ίδιες τις γυναίκες, τα ίδια τα υποκείμενα που υφίστανται καταπίεση. Και επίσης η ίδια νεολαία είναι και στο επίκεντρο όλων των πολεμικών σχεδιασμών, όλων των πολέμων και άρα με μία έννοια έχει και μεγαλύτερη ευκολία να καταλάβει και το δράμα των προσφύγων, το δράμα των ξεριζωμών, το δράμα όλης αυτής της βίας. Αυτό βέβαια σίγουρα δεν είναι μονοσήμαντο. Η νεολαία δεν είναι κάτι ενιαίο, είναι ένα συνοθήλευμα κοινωνικών καταγωγών και κοινωνικής προοπτικής και άρα με μία έννοια αν είναι πιο κοντά σε αυτές τις ιδέες, τις επαναστατικές, τις ανατρεπτικές, τις ριζοσπαστικές, απ' την άλλη μπορεί να είναι και πιο κοντά στο ακόμα μεγαλύτερο βαθύ σκοτάδι, στον εθνικισμό, στον νεοφασισμό που φαίνεται ότι μεγαλώνει σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα στην δική μας περίπτωση, στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια ευθεία γραμμική μεταφορά του κινήματος του Black Lives Matter, ούτε μπορούμε να μεταφέρουμε γραμμικά μια εμπειρία από το αμερικάνικο κίνημα και να την εφαρμόσουμε στη δική μας περίπτωση. Όμως αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι και εδώ και στην Ελλάδα φαίνεται να έχουμε δείγματα γραφής ανυπακοής της νεολαίας. Μειοψηφικά περιορισμένα, με αντιφάσεις, πάντως σίγουρα η χτεσινή διαδήλωση με τουλάχιστον αυτό που αναφέρω τα νούμερα, 10.000 και πάνω κόσμου, κυρίως νέου, και με την προηγούμενη συγκέντρωση αλληλεγγύη στο κίνημα της Αμερικής που κατέληξε στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, όλα αυτά δείχνουν ότι δημιουργούνται νέα σκυρτήματα, στα οποία η νεολαία είναι εντός. Αξίζει όμως να δούμε ότι και πριν την πανδημία, πριν την κατάσταση του κορονοϊού, η νεολαία είχε δείξει ξανά κάποια σημαντικά δείγματα γραφής και με τις μαζικές κινητοποιήσεις σε σχέση με την αστυνομική βία, με πιο χαρακτηριστικό το παράδειγμα των γεγονότων της ΑΣΟΕ και στην επέτειο του Πολυτεχνείου, όπου το μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων ήταν το μεγαλύτερο σημαντικότητα τα τελευταία 5-6 χρόνια. Νομίζω ότι είναι αρκετά ασφαλές να πούμε και για μας που προλάβαμε να ζήσουμε το κίνημα των πλατιών, το δημοψήφισμα, όλο τον προηγούμενο κύκλο αγώνων και ριζοσπαστισμού. Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι μετά από αυτές τις ήττες φαίνεται ότι αρχίζει να δημιουργείται μία νέα γενιά νέων ανθρώπων που αρχίζει να ζητά διακαώς νέες νίκες. Και οι νέες γενιές των σημερινών αγωνιζόμενων 18άριδων και 20άριδων ήταν μόλις 14 και 16 το 2015. Άρα η ήττα του εργατικού και λαϊκού κινήματος είναι πίσω τους. Τα μέτρα της κυβέρνησης δείχνουν ότι δεν τους εγγυάται καμία προοπτική, κανένα μέλλον, καμία ασφάλεια και για αυτούς τους λόγους είναι πολύ πιθανό και σε αυτό καλούμαστε να συμβάλλουμε να ανατρέψουν την κλάψα της ήττας, όπως τα έλεγε κάποιος πιο αυστηρά, και να αντιστρέψουν το βέλος, να αναζητήσουν αυθόρμητα καταρχήν το πιο πολύτιμο δημόσιο αγαθό όλων των κινημάτων, δηλαδή τις νίκες. Νομίζω ότι αξίζει να μιλήσουμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν θα επεκταθώ σε σχέση με την πανδημία.
Νομίζω όμως ότι αυτό που έχει αφήσει είναι ότι βιώσαμε όλοι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Φάνηκε ότι ακόμα και στην Ελλάδα που μπορεί να μην έγινε η Ιταλία, ο χρόνος που μπορεί να κερδίθηκε δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε με την κατάλληλη προετοιμασία και τα κατάλληλα μέτρα. Αντίθετα, προτιμήθηκε να δοθεί προτεραιότητα σε άλλου τύπου δραστηριότητες, σε ενίσχυση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης με το αξιομνημόνευτο πλέον σκόιλ ηλικικού, που πολλοί νέοι επιστήμονες αναρωτιόμασταν τι γλώσσα είναι αυτή. Και την τελευταία κατάσταση του φιάσκου με τα κανάλια. Νομίζω ότι όλη η τωρινή συγκυρία, όπου καλά πριν προλάβουμε να αφήσουμε πίσω μας μια οικονομική κρίση, είμαστε μπροστά σε μια νέα καινούρια, την ώρα που υπάρχουν παιδιά τα οποία λιποθυμούν από την πείνα γιατί οι γονείς τους δεν είχαν να πιάσουν δουλειά στον επιστημισμό όπως έγινε στη Ρόδο, δείχνουν όλα αυτά ότι αρχίζει να συσσωρεύεται ένα νέο έφλεκτο υλικό όπως και στην Αμερική. Όπως και η σπίθα του Φλόιντ άνεψε ήδη ένα χωράφι γεμάτο ξερόχορτα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Μάιο, ήδη μετά το lockdown, γίνανε πάνω από 180 απορίες καταγεγραμμένες με στοιχεία της αστυνομίας. Νομίζω ότι φαίνεται ότι ειδικά με το χτεσινό όργιο βίας της αστυνομίας ξεκινάει και τυπικά ένας κύκλος αναμέτρησης, ένας νέος γύρος κοινωνικών συγκρούσεων. Με αυτή την έννοια η νεολαία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και θα έχει ακόμα περισσότερο. Οι αγώνες του προηγούμενου διαστήματος δείχνουν ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να ξαναυπάρξει μια νέα άνοιξη του νεολαίου κινήματος και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς. Το στίχημα είναι κατά τη γνώμη μας, και θα κλείσω με αυτό, να αναζητηθούν νέοι δρόμοι προς μια αυτή τη φορά χειραφετητική ανατρεπτική κατεύθυνση. Είναι ανάγκη για την ίδια την νεολαία για να μπορεί να πάρει ολοκληρωμένη ανάσα και όχι μικρές ξερές ανάσες που θα τη βγάλουν στον κατοστάρι, αλλά που θα τη βγάλουν μαραθώνιο, να υπάρξει μια συνολική και ριζική παρέμβαση με πρόγραμμα, με προσανατολισμό στην ίδια την νεολαία και το κίνημά της, ώστε αυτά τα αυθόρμητα ξεσπάσματα που βλέπουμε να υπάρχουν ανά τη γη, να μετασχηματιστούν σε οργανωμένες μορφές ανάπτυξης ταξικής πάλης, η αυθόρμητη τάση για χειραφέτηση να γίνει μαζική συνειδητή επαναστατική στράτευση με πυρήνα την νεολαία. Με αυτή την έννοια, κατά τη γνώμη μας, και νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση ανοίγει μια τέτοια συζήτηση, απαιτείται μια νέα ειδική πολιτική γραμμή για τη σύγχρονη νεολαία και στο επίπεδο του κινήματος με ένα ενητικό μαχητικό κίνημα νεολαίας και στο επίπεδο της πολιτικής σφαίρας, γιατί η νεολαία έχει δικό της τρόπο προσεγγίσης την πολιτική και αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη, αλλά και στο επίπεδο της θεωρίας, στο επίπεδο ουσιαστικά μιας συνολικής πρότασης για τον κόσμο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοιες συνολικές προτάσεις, χρειαζόμαστε νέες ανάσεις ελευθερίας και όχι απλά ελευθερία ζωής και χειραφέτησης για να μπορούμε να μιλάμε με άλλους όρους από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Μπέννη. Θα συνεχίσουμε με την Έλενα Γρίβα, εκ μέρους Αριστερής Ανασύνθεσης. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καταρχήν ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θεωρούμε ότι η σημερινή κουβέντα σε σχέση με την εξέγερση της νεολαίας της ΗΠΑ και τι ήρθε να σημάνει συνολικά για την Αμερικάνικη κοινωνία έχει μεγάλη αξία ώστε για να δούμε τέλος πάντων πώς τα νεολαϊκιστικά κινήματα και πώς το νεολαϊκιστικό κίνημα στη χώρα μας μπορεί και έχει γίνει ιστορικά προπομπός μεγάλων κοινωνικών κινητοποιήσεων και εξεγέρσεων και εν τέλει πως από τα στοιχεία αυτής της νέας κοινωνικής εξέγερσης θα καταφέρουμε και εμείς οι ίδιοι και η δικιά μας αριστερά να βρει νέα στοιχεία που αφορούν αυτή τη στιγμή την ενεργοποίηση εκ νέου της νεολαίας και θα πιάσω το νήμα από το ελληνικό νεολαϊκιστικό κίνημα και από δύο κόμβους που ιστορικά μπορούμε να τους θεωρήσουμε ως πιο σημαντικούς στο πώς το νεολαϊκιστικό κίνημα ήρθε να σημάνει σημαντικές κοινωνικές εξελίξεις και διεργασίες και όχι μόνο για τις νίκες της ίδιας της νεολαίας αλλά και συνολικά για τον ταξικό συσχετισμό.
Πρώτο, Μάης-Ιούνις 2006. Η τεράστια κινητοποίηση των φοιτητών λειτουργήσαν καταρχήν και ως επιταχυτής συνολικά ενός κλίματος γενικής αμφισβήτησης της μέχρι τότε ατσαλάκωτης, ας πούμε, κυβέρνησης, και έδωσαν και μεγάλη αισιοδοξία και στον εργαζόμενο λαό, έτσι ώστε να προχωρήσει σε γενικευμένους αγώνες. Αποτέλεσε την απαρχή, λοιπόν, αλυσιδωτών αντιδράσεων διεκδίκησης σε πολλά κοινωνικά στρώματα, και χαρακτηριστικότατη σε αυτό το επίπεδο ήταν και η απόφαση τότε της ΔΟΕ για απεργία διαρκείας της αρχής της επόμενης χρονιάς, Δεκέμβρης. Στον απόϊχο των νικηφόρων φοιτητικών κινητοποιήσεων του 6-7 και στα προϊόρτα του ξεσπάσματος παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η νεολαία ήδη έβλεπε πως η επίθεση που θα έρθει θα αφορά το παρόν και το μέλλον της, τις ζωές, τις σπουδές και την εργασία της μετέπειτα. Από τους μαθητές, λοιπόν, με την επίθεση που γινόταν τότε στο Πανεπιστήμιο, τους φοιτητές και την τότε γενιά των 700 ευρώ, μπροστά στη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, η νεολαία έβλεπε και ένιωθε να δολοφονείται συνολικά σαν γενιά, και η οργή εξαπλώθηκε. Ο Δεκέμβρης ήταν μια εξέγερση με χαρακτηριστικά γενιάς, και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι σήμανε και τη συνολική λαϊκή αμφισβήτηση πολιτικών θεσμών μετέπειτα, και την κρίση της πολιτικής εκπροσώπησης και την έκρηξη του κινήματος των πλατιών κατά την περίοδο 11-12. Τώρα, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης είδαμε την νεολαία να γίνεται ένα πραγματικό πειραματόζω στην προσπάθεια ανέβρεσης ενός νέου κερδοφόρου καπιταλιστικού υποδείγματος, έτσι ώστε και η Ελλάδα να βγει από την κρίση. Αναδιαμορφώνεται εκείνη την περίοδο συνεχώς, ώστε να αποκτήσει χαρακτηριστικά με τα οποία θα ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις στον χώρο της εκπαίδευσης και δουλειάς. Κυρίαρχη διαδικασία σε αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η εισαγωγή της στρατηγικής, μάλλον, της διαδικασίας της διαβίου μάθησης, της στρατηγικής που εισήγαγε την νεολαία ιδεολογικά και πρακτικά στον ατομικό και ατέρμονο κύκλο κατάρτισης και αναμονής για την εν τέλει ένταξή της στην παραγωγή. Η νεολαία στην κρίση, στην οικονομική κρίση, δεν εμφανίστηκε αυτή τη φορά αυτοτελώς με όρους γενιάς, ήταν όμως στο πλευρό των απεργών και των αγανακτισμένων, πλαισίωσε είτε ως σπουδάζουσα, είτε ως γενιά των τότε 700 ευρώ, τις από τα κάτω διεργασίες των πλατεών, και σίγουρα κορυφαία στιγμή της σχέσης της με την πολιτική αποτέλεσε και το ίδιο το δημοψήφισμα του 2015, όπου τότε αποτυπώθηκε η αυθόρμητη και πλειοψηφική έκφραση της νεολαίας με το σύνθημα «Δεν πάει άλλο». Αντίστοιχα και από την ψήφιση του Μνημονίου, η νεολαία έπαθε και το μεγαλύτερο σοκ. Επήλθε τότε η μεγάλη απαξίωση όλων των συλλογικών διεργασιών, αναχώρους, αλλά και συνολικά της πολιτικής, και κυριάρχησε η αίσθηση, που ήταν και η πραγματικότητα, ότι την τελευταία φορά που η νεολαία ενεπλάκη σε μεγάλους αγώνες, ιτήθηκε κατά κράτος. 5 χρόνια μετά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά την περίοδο του Τίνα, του There is no alternative, αναδείχθηκαν και τα όρια, αλλά και κάποιες δυνατότητες επανεμφάνισης του ίδιου του κινήματος νεολαίας. Η νεολαία εμφανίστηκε, λοιπόν, ξανά, παρότι κατά βάση απήχε ή δεν εκφραζόταν από συλλογικές δομές και διεργασίες. Εμφανίστηκε σε κινήσεις αλληλεγγύης, είτε στο προσφυγικό, είτε στο κίνημα αλληλεγγύης στην Ιριάννα και τον Περικλή, αλλά και σε νέες κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Όπως είπε και η Πέννη, το σημαντικότερο τον τελευταίο χρόνο είναι ότι βλέπουμε την νεολαία, τουλάχιστον σε επίπεδο σπουδάζουσας, να επανεμφανίζεται με ένα πολύ δυναμικό τρόπο, τόσο σε επίπεδο συμμετοχής σε συλλογικές διεργασίες του φοιτητικού κινήματος, τόσο και στον δρόμο, με μαζικά μπλοκ κατηλημένων σχολών, τα οποία είχαμε χρόνια να δούμε. Το αυθόρμητο της ΑΣΟΕ ήρθε με έναν τρόπο να ταρακουνήσει ένα πρώτο στοιχείο συνολικά την ελληνική κοινωνία και να τη διχάσει, δείχνοντας εν μέρη ότι τελικά η κυβέρνηση των άριστων
είναι και κυβέρνηση των επικίνδυνων, όπως ήρθε να φανεί και να επιβεβαιωθεί και μετέπειτα στις πολιτικές διαχείρισης της πανδημίας, τόσο στο υγειονομικό όσο και στο οικονομικό επίπεδο, με τις επιπτώσεις που βλέπουμε σήμερα και στην ίδια την εργασία και την κοινωνία συνολικά. Αποκορύφωμα των μέχρι στιγμής αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε σχέση με την διαχείριση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης ήταν, κατά τη γνώμη μου, και η χθεσινή. Καθώς από τη μαζικότητα και τον παλμό της ίδιας της νεολαίας στην κινητοποίηση, φάνηκε να τίθεται ξανά το ερώτημα του τι μελιγενέστε. Αλλά κατά τη γνώμη μου και η απάντηση ότι ό,τι και να συμβεί, εμείς εδώ θα είμαστε. Σε αυτή τη κουβέντα, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε και να αφήνουμε πίσω τη λεγόμενη αόρατη γενιά, τη γενιά της επισφάλειας και της ανεργίας, τη νεολαία που εν τέλει ενσωματώθηκε πιο πολύ και από την ίδια την ΙΤΑ και που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανοργάνωτη τόσο σε επίπεδο εργασιακό όσο και σε τοπικό. Και είναι η νεολαία που λείπει αυτή τη στιγμή και από τις κινητοποιήσεις και από τις διεκδικήσεις και συνολικά από την πολιτική κουβέντα και από το πολιτικό σκηνικό. Κατά τη γνώμη μας, το στοίχημα, έτσι ώστε σήμερα να ενεργοποιηθεί και να δοθεί, να ενεργοποιηθεί το κίνημα νεολαίας και να δοθεί μια συνολική απάντηση σε ό,τι θα έρθει, είναι η παρέμβαση και η προσπάθεια επανεργοποίησης αυτού του κομματιού της νεολαίας σε αγωνιστική τροχιά και μερικές σκέψεις σχετικά με τις δυνατότητες και τα καθήκοντα της δικής μας αριστεράς σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτον, πρέπει να δοθεί συνολικά και με τοπικά μια απάντηση στον καταγερματισμό των κλάδων και άρα στην ανυπαρξία και της κλαδικής εκπροσώπησης των νέων εργαζόμενων με εξέταση και των δυνατοτήτων ανασχηματισμού του ίδιου του εργατικού συνδικαλισμού, όπου καθίσταται αναγκαίο και εφικτό. Τη δημιουργία δηλαδή νέων σωματιακών δομών ή σχημάτων σε υπαρκτές σωματιακές δομές, προκειμένου να καλύπτεται και να εκφράζεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος όγκος νεοεισαχθέντων στην παραγωγή. Παραδείγματα που σε αξιοποίησε σε αυτή την κατεύθυνση είναι τα σχήματα, τα μαχητικά σχήματα και σωματεία σε επισητισμό και τηλεπικοινωνίες. Δεύτερο, συμπληρωματική σε αυτή την κατεύθυνση αλλά και σημαντική είναι η από εδώ και πέρα προσπάθεια τοπικής εισπύρωσης της νεολαίας σε αντιγεμονικές πρακτικές, είτε αυτές θα αφορούν θεματικές παρεμβάσεις όπως ο αντιρατσισμός, το περιβάλλον και οι ελεύθεροι χώροι, είτε παρεμβάσεις σε χώρους εργασίας τοπικά, είτε παραγωγή, μια προσπάθεια παραγωγής αντικουλτούρας, τον τρόπο με τον οποίο η νεολαία διασκεδάζει και κοινωνικοποιείται στην πόλη. Τέλος, όσον αφορά το περιεχόμενο της παρέμβασης στην νεολαία, της επισφάλειας και της ανεργίας, κατά τη γνώμη μας πρέπει να ιεραρχηθούν και ζητήματα ως απάντηση στην επίθεση που επήλθε στην εργασία και μετά την πανδημία και που αφορούν άμεσα την νεολαία αυτή, την επανακατοχήρωση δηλαδή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την αύξηση του κατώτατου μισθού, μόνιμη και σταθερή δουλειά, όχι στα mini jobs, όχι στις απολύσεις και να πάρθουν όλες οι απολύσεις πίσω. Τέλος, κατά τη γνώμη μας, για να μπορέσει και η δική μας αριστερά να συμβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση, πιστεύουμε ότι πρέπει να ανοίξει κουβέντα για την οργάνωση της νεολαίας στην κομμουνιστική προοπτική και για το πώς θα γίνουν κτήμα της οι ιδέες συλλογικής διεκδίκησης, ταξικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για να κατακτηθεί μια σύγχρονη ετέλη, λαϊκή και ταξική φυσιογνωμία από πλατιά κομμάτια της νεολαίας και όλα αυτά όχι μόνο σε ιδεολογική τοποθέτηση, αλλά ως πραγματική ανάγκη για επιβίωση από εδώ και πέρα. Και η κουβέντα αυτή, κατά τη γνώμη μας, οφείλει να ανοίξει και στα πλαίσια των προσπαθειών και των διαδικασιών ενός σύγχρονου και αναγκαίου κομμουνιστικού φορέα. Αυτά από μας. Ευχαριστούμε πολύ και την Έλληνα. Ο λόγος τώρα είναι στον Άρχη Τσιτσιμάνη. Μια στιγμή γιατί θα μας πάρει ο αέρας.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, όπου παρεμπιπτόντως είναι και το πρώτο πάνελ στη ζωή μου όπου είμαι ο μοναδικός άντρας, και αυτό μάλλον δείχνει ότι κάποια πράγματα οι νεότερες γενιές τα κάνουν καλύτερα από τις δικές μας. Ενδεχομένως εγώ να είμαι ο χειρότερος ομιλητής για την εξέγερση των ΗΠΑ, γιατί όταν βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, εγώ ήμουν αποκλεισμένος στο Τόκιο λόγω κορονοϊού. Μια χώρα που είναι μάλλον περισσότερο γνωστή για το ότι δεν αντιδρά σε τίποτα, για το ότι οι άνθρωποι μπορούν να τους, από το να τους συλλάβουν μέχρι να τους πάρουν με κάποιο τρόπο το κράτος στην περιουσία και να μην υπάρχει η παραμικρή αντίδραση. Και παρόλα αυτά είχα την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια διαδήλωση του Black Lives Matter στο κέντρο του Τόκιο, το οποίο μπορεί για τα δεδομένα των υπολείπων χωρών της Δύσης να ήταν σχετικά μικρή, και μάλιστα μας είχαν όλους και περπατάγαμε στο πεζοδρόμιο με αστυνομία γύρω-γύρω, όπως οραματίζονται δηλαδή λίγο τις διαδηλώσεις στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες. Παρ' όλα αυτά μου έλεγαν οι Ιάπωνες ότι αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός που συμβαίνει σήμερα στην πόλη μας, γιατί η τελευταία τέτοιου μεγέθους διαδήλωση είχε γίνει το 2011 μετά το πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα. Είχε χρειαστεί δηλαδή ένα πυρηνικό δυστύχημα για να κατέβει κόσμο στο δρόμο και να αμφισβητήσει μια κυβέρνηση η οποία τότε μάλιστα έκρυβε ακόμα και το ίδιο το δυστύχημα. Έλεγε ότι δεν έχουμε πρόβλημα, με όρους που θύμιζε λίγο τη σοβιετική κυβέρνηση στα χρόνια του Τσερνομπίλ. Και πριν από αυτό, οι μόνες διαδηλώσεις ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά που μας ενδιαφέρουν κατά κάποιο τρόπο στο πώς κατάφεραν να καθυποτάξουν μια ολόκληρη κοινωνία και σήμερα να μην μιλάει κανείς. Έχει περίεργες ιστορικές ρίζες, από το πώς η Αμερικάνικη Πρεσβεία στο Τόκιο συνεργαζόταν με τη Γιακούζα, τη Μαφία, για να διαλύσει εργατικά κινήματα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάτι συνέβη ακόμα και στη χώρα που δεν συμβαίνει ποτέ τίποτα. Και βλέποντας τις εικόνες που ερχόντουσαν από όλο τον κόσμο, καταλάβαινες ότι κάτι συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Τα αγάλματα που αποκαθυλώνονταν ή βάφονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και τον Καναδά, ήταν μια φωνή αντιρατσιστική, ήταν μια φωνή αντιυμπεριαλιστική, ήταν μια φωνή αντιαπικιοκρατική. Ολόκληρη η Δύση φάνηκε να τα βάζει ξαφνικά με ένα παρελθόν αιώνων που κουβαλούσε στις πλάτες της. Αυτό όμως που φάνηκε να συνδέει όλες τις κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο ήταν τα ταξικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι εδώ ο κορονοϊός ως καταλύτης και μόνο έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Μου άρεσε πάρα πολύ μια εικόνα που έδωσε ο David Harvey εξηγώντας αυτές τις κινητοποιήσεις στο πλαίσιο του κορονοϊού, και έλεγε ότι βάζοντάς μας όλους στα σπίτια, είδαμε στο δρόμο να κυκλοφορεί μόνο μία εργατική τάξη η οποία ήταν αόρατη όλο το προηγούμενο διάστημα. Στους άδειους δρόμους υπήρχε ο ντελιβεράς, υπήρχε ο εργαζόμενος στο σούπερ μάρκετ, υπήρχε ο εργαζόμενος στην αποθήκη που στίβαζε προϊόντα, υπήρχε ο εργαζόμενος στην Amazon που μπορεί να μην τον βλέπαμε, αλλά λόγω των κινητοποιήσεων μάθαμε τι συνέβαινε στις ούτως ή άλλως μεσαιωνικές συνθήκες, σε συνθήκες που όχι παραπέμπουν, αντιγράφουν ακριβώς το πώς κινούνταν ο Τσάρλι Τσάπλιν στους μοντέρνους καιρούς, τα δευτερόλεπτα που έχει αυτός ο εργαζόμενος να παραδώσει ένα κουτί από το διάδρομο 15 στο διάδρομο 242. Τους είδαμε όλους αυτούς να βγαίνουν μπροστά. Και ήταν άνθρωποι που έπρεπε εκείνη τη στιγμή να αποφασίσουν με ποιο τρόπο θέλουν να πεθάνουν. Είτε θα έμεναν στα σπίτια τους και θα πέθαιναν από την πείνα και την ανεργία, είτε θα έβγαιναν έξω και θα πέθαιναν από τον κορονοϊό. Και προφανώς, επειδή οι πιθανότητες ήταν προς όφελός τους, είναι λιγότερες πιθανότητες να πεθάνεις από κορονοϊό, προτίμησαν να βγουν έξω. Προφανώς σε αυτή την κατάσταση που αυτό το πρεκαριάτο, αυτή η αόρατη εργατική τάξη ήταν στους δρόμους, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ χειρότερη για τους μαύρους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπόθηκαν κάποια στοιχεία για περίπου 70% στο Σικάγο. Ήταν περίπου τα 2/3 των ανθρώπων το πρώτο διάστημα που πέθαιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον κορονοϊό ήταν μαύροι. Ήταν άνθρωποι διαφορετικού χρώματος από τον λεγόμενο WASP, τον λευκό μέσο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και μαζί με αυτό, το 96% των συλληφθέντων από αυτούς που παραβίαζαν τους όρους της καραντίνας ήταν πάλι οι μαύροι. Οι άνθρωποι δηλαδή που τους πετούσαν στο δρόμο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας ήταν οι πρώτοι που βίωναν και τον κατασταλτικό μηχανισμό ενός ολόκληρου κράτους. Δεν υπήρχε περίπτωση λοιπόν να μην ξεκινήσει μια τέτοια εξέγερση και η πρώτη δολοφονία που θα συνέβαινε ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει μια κινητοποίηση η οποία νομίζω πλέον μπορούμε να πούμε ότι ξεπερνά τα βία επεισόδια και τις εξεγέρσεις της δεκαετίας του 60. Θα πρέπει όταν ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα να κάτσουμε και να το δούμε με συγκεκριμένα στοιχεία. Νομίζω όμως ότι μπορούμε πλέον να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Και το βασικό, η βασική ποιοτική διαφορά, και αυτό υπόθηκε, είναι ότι δεν είχαμε πλέον μόνο μαύρους που έσπαγαν τα καταστήματα της γειτονιάς τους, έσπαγαν, συγκρόνταν με την αστυνομία στο δικό τους χώρο, αλλά μπαίνει πλέον ο λευκός πληθυσμός σε αυτή τη μάχη και ενώνεται. Η δεκαετία του 60 και του 70 δεν το είδαμε αυτό, παρά το γεγονός ότι τα πιο ριζοσπαστικά επαναστατικά κινήματα, κυρίως δηλαδή οι μαύροι πάνθυρες, προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα κινήματα των λευκών, δεν είχαμε το αντίστροφο να συμβαίνει από το αντιπολεμικό κίνημα, από το κίνημα της γενιάς της δεκαετίας του 60, το οποίο έμεινε στα στενά χαρακτηριστικά του λευκού πληθυσμού. Το τι χαρακτηριστικά πήρε αυτή η εξέγερση τις πρώτες μέρες, το είδαμε όλοι και νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να το παρουσιάσουμε είναι οι τελευταίες σκηνές από την ταινία Joker, το τελευταίο. Άνθρωποι στους δρόμους, χωρίς από πίσω τους μια συγκεκριμένη πολιτική οργάνωση, χωρίς ένα προφανές ιδεολογικό υπόβαθρο, οι οποίοι καίνε, καταστρέφουν, βάζουν φωτιά σε περιπολικά, συγκρούονται με την αστυνομία και κάνουν και πιάτσικο. Το οποίο υπάρχουν δύο αντιμετωπίσεις, δύο τρόποι με τους οποίους προσπαθούν κάποιοι να αντιμετωπίσουν αυτό το πιάτσικο. Τα δεξιά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να μας πούν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από πιάτσικο. Όποιος κατεβαίνει κάτω είναι γιατί θέλει να πάρει μια τηλεόραση. Και οι φιλελεύθεροι, αλλά ακόμα και τμήματα της αριστεράς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, προσπαθούν να συγκαλύψουν αυτό το πιάτσικο. Να πούνε ότι αυτό που βλέπετε στην οθόνη δεν υπάρχει. Είτε είναι προβοκάτορες, είτε είναι ένας μαύρος πήρε μια τηλεόραση και τον παίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ όλα τα κανάλια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ένας μαύρος που τρέχει με μια τηλεόραση στον δρόμο είναι ένας μαύρος που τρέχει με μια τηλεόραση στον δρόμο. Δεν είναι ούτε προβοκάτσια, δεν είναι ούτε οφθαλμαπάτη. Είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να το κατανοήσουμε και να το κρίνουμε, προσπαθώντας όμως να το δούμε μέσα από τα μάτια αυτού του ανθρώπου και όχι εμείς αφιψηλού, κάνοντας την κριτική μας. Παρεμπιπτόντως, εδώ θα μπορούσε να γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρένθεση για τη λέξη πιάτσικο, το loot, το looting στα αγγλικά, το οποίο πάντα συνδεόταν με το θεσμό της αποικιοκρατίας, της δουλείας και της απόλυτης εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η λέξη loot μας έρχεται από την Ινδία, αλλά θα μπει στο λεξιλόγιο το αγγλοσαξονικό όταν αρχίζει το πιάτσικο των Βρετανών στρατιωτών στις αποικίες τους στην Ασία και κυρίως στην Ινδία. Οι πρώτοι Ινδοί χαρακτηρίζουν πιάτσικο αυτό που κάνουν οι Βρετανοί στρατιώτες, το οποίο αν θέλετε είναι το μπόνους που τους δίνει η Βρετανική Αυτοκρατορία για αυτά που κάνουν στην περιοχή. Το είχα χαρακτηρίσει κάποτε σαν το μπόνους που παίρνει σήμερα ένα CEO, ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας. Εκεί ήταν το τι μπορούσε να κλέψει ο στρατιώτης ή ο αξιωματικός του Βρετανικού στρατού. Ερχόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιστραφεί με έναν περίεργο ιδιότυπο τρόπο το τι σημαίνει πιάτσικο και η πρώτη χρήση είναι η βίαιη απελευθέρωση ενός μαύρου σκλάβου. Είναι πιάτσικο απέναντι στην νέα ιδιωτική περιουσία που δημιουργείται μαζί με την ανάπτυξη του καπιταλισμού στα χρόνια της δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρεμπιπτόντως και η αστυνομία στις Ηνωμένες Πολιτείες θα δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό που αποκαλούνταν πιάτσικο. Την απελευθέρωση δηλαδή των σκλάβων, όταν ακόμα δεν ήταν μια απόφαση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, που είχε και τη σύμφωνη γνώμη μεγάλων τμήματων της αστικής τάξης εποχής, τώρα απελευθερώνουμε τους σκλάβους γιατί οι νέες παραγωγικές συνθήκες αυτό απαιτούν.
Πριν από αυτό δημιουργείται η αστυνομία και εξελίσσεται στην μορφή που θα την γνωρίσουμε σήμερα για την αντιμετώπιση του μαύρου πληθυσμού. Προφανώς, αν κάποιος έχει το δικαίωμα να κάνει δουλειά της 20 ΗΠΑ, είναι ο μαύρος πληθυσμός. Όλες οι τηλεοράσεις, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές τους ανήκουν και θα τους χρωστάμε και για αιώνες ακόμα όλα αυτά τα πράγματα που τους έχουμε κλέψει. Το βασικό πρόβλημα βέβαια εδώ είναι ότι μας έχουν μάθει να θεωρούμε πιάτσικο έναν άνθρωπο που τρέχει με μια τηλεόραση, την οποία μπορεί να την πουλήσει και να βγάλει τα λεφτά που χρειάζεται για να ζήσει τις επόμενες ημέρες ή ακόμη και να τη χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του, αλλά δεν μπορούμε να θεωρούμε πιάτσικο το τι κάνουν οι τράπεζες και πώς ανακεφαλαιοποιούνται από τους ίδιους τους πολίτες, το οποίο το είδαμε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα 3 εκατομμύρια που δόθηκαν. Δεν είναι πιάτσικο οι ιδιωτικοποιήσεις, δεν είναι πιάτσικο οτιδήποτε άλλο γίνεται από πάνω, πιάτσικο είναι μόνο ό,τι γίνεται από κάτω. Αυτές οι εξεγέρσεις πάντα είχαν βία χαρακτηριστικά και πάντα θα έχουν βία χαρακτηριστικά και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ή τουλάχιστον να αποδεχθούμε ότι έτσι θα ξεκινούν με τα αυθόρμητα χαρακτηριστικά που έχουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί όλη η προσπάθεια που έγινε από φιλελεύθερους στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μας πείσουν ότι δεν μπορούμε να συστρατευθούμε με αυτό που βλέπουμε με τα αστυνομικά τμήματα και τα περιπολικά που καίγονται, γιατί κοιτάξτε πώς κέρδισε ό,τι κέρδισε το κίνημα των μαύρων τις προηγούμενες δεκαετίες. Ήτανε με ανθρώπους όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, οι απόστολοι της μη βίας και οι ειρηνικές κινήσεις. Μπαρμπούτσαλα. Καταρχήν τίποτα δεν κερδίθηκε και οι συνθήκες σήμερα για τους μαύρους είναι ακόμα χειρότερες από ό,τι ήταν τη δεκαετία του 60. Οι ανισότητες μεταξύ των εισοδημάτων τους σε σχέση με τον λευκό πληθυσμό έχουν αυξηθεί από τη δεκαετία του 60. Και αν κάνουμε συγκρίσεις και ακόμα πιο πίσω, οι μαύροι που σήμερα είναι στη φυλακή είναι σε απόλυτους αριθμούς περισσότεροι από τους σκλάβους του 1850. Αυτό ίσως να μην λέει πάρα πολλά, γιατί θα πρέπει να γίνει βέβαια η αναγωγή στο μέγεθος του πληθυσμού, αλλά νομίζω δίνει συμβολικά έστω μια εικόνα ότι σήμερα περισσότεροι άνθρωποι μαύροι είναι στις φυλακές από ό,τι ήταν κάποτε σκλάβοι στις φοιτείες. Ακόμα όμως και αυτοί οι απόστολοι της μη βίας, όπως παρουσιάζεται ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ας μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος είχε πάει στη φυλακή 30 φορές για τις διαδηλώσεις στις οποίες συμμετείχε. Και φυσικά, όταν σταμάτησε να μιλάει μόνο για θέμα, να προσδιορίζει μάλλον τον πόλεμο που έδινε και τις μάχες που έδινε με φυλετικά χαρακτηριστικά και να μιλάει για τον ρατσισμό, και όταν άρχισε να μιλά για τα ταξικά προβλήματα της αμερικανικής κοινωνίας και να ριζοσπαστικοποιείται ο ίδιος, ήταν η στιγμή που τον δολοφόνησαν. Γιατί από εκεί καταλάβαιναν ότι θα μπορούσε να γίνει η σύνδεση του λευκού πληθυσμού της εργατικής τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον μαύρο πληθυσμό. Όσο όμως και αν προτιμάμε τον Τζόκερ από τον Batman, ο οποίος ουσιαστικά είναι, αν θέλετε, ο χρυσοχοίδης των σούπερ ηρώων, δεν μπορούμε να οραματιζόμαστε και να συρριζόμαστε μόνο σε εξεγέρσεις τύπου Τζόκερ. Θα πρέπει σιγά σιγά να μιλήσουμε για τους Spider-Man, ο οποίος ήταν ο σούπερ ήρωας που εκπροσώπησε τα μεσαία στρώματα που συνθλίβονταν τη δεκαετία του 70 από την μεγάλη οικονομική κρίση που βάζει τέλος στη μεταπολεμική ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει ουσιαστικά να αφήσουμε τους σούπερ ήρωες και να αναζητήσουμε νέες μορφές επαναστατικής δράσης οι οποίες θα καταφέρουν να συνενώνουν όλα αυτά τα διαφορετικά τμήματα της κοινωνίας που όλες τις προηγούμενες δεκαετίες κατέβαιναν μόνα τους στο δρόμο. Βλέπουμε όμως αυτό να συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχω μία αίσθηση ότι για πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας έχουν ξεπεράσει και σε ριζοσπαστισμό. Ακόμα και το αίτημα του defund των αστυνομικών τμήματων, το αίτημα δηλαδή είτε να μειωθούν τα κονδύλια προς την Αμερικανική αστυνομία, είτε ακόμη και να καταργηθεί, είναι πρωτοφανές και δεν έχει συζητηθεί ποτέ τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Η πρόταση να καταργηθεί η αστυνομία σε ορισμένες πολιτείες πέρασε από δημοτικά συμβούλια
και έφτασε να γίνει έστω και ένα άρθρο στους New York Times. Αυτό ήταν αδιανόητο πριν από μερικές εβδομάδες ή πριν από μερικούς μήνες. Και βέβαια, το defund της Αμερικανικής αστυνομίας δεν είναι απλώς μια απάντηση που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι ένα πολύ περιορισμένο αίτημα, αφορά την αστυνομική βία, δεν θέτει ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα, γιατί αυτό με το οποίο δίνει τη μάχη το αίτημα όσων ζητούν το defund είναι ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του καπιταλιστικού συστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο λειτουργεί μέσω του αυτού που η Άντζελα Ντέιβις αποκαλεί βιομηχανικό σοφρονιστικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ξεκινά από μια αστυνομία η οποία είναι στρατιωτικοποιημένη και χρησιμοποιεί εξοπλισμό που δημιουργήθηκε για μάχες στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, και είδαμε τέτοιου είδους εξοπλισμό όχι μόνο σε αυτή την εξέγερση, αλλά και τα τελευταία χρόνια. Είδαμε άβρες στρατιωτικές και άρματα μάχης να κατεβαίνουν στους δρόμους, είδαμε στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν στον ουρανό της Ηνωμένης Πολιτείας. Είδαμε τον Ισραηλινό στρατό να στέλνει ομάδες στα αστυνομικά τμήματα των Ηνωμένων Πολιτείων για να εκπαιδεύσει και να προσφέρει και τεχνογνωσία αλλά και τεχνολογία. Και βέβαια είδαμε το αποτέλεσμα όλης αυτής της καταστολής, που είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες σε απόλυτο αριθμό έχουν περισσότερους ανθρώπους στη φυλακή και υπό κάποιο είδους αστυνομικό ή δικαστικό έλεγχο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Έχουν δηλαδή περισσότερους κρατούμενους σε απόλυτο αριθμό από την Κίνα, από την Ινδία. Αυτό από πίσω του είναι μια τεράστια βιομηχανία η οποία ξεκινά από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας για να φτάσει μέχρι ιδιωτικές εταιρείες φυλακών και είναι ένα τμήμα του πώς λειτουργεί ο σύγχρονος καπιταλισμός. Το defund λοιπόν είναι κάτι περισσότερο, όπως και πολλά από τα αιτήματα που ακούσαμε και μπορεί να μας φάνηκαν περιορισμένα ήταν πολύ, είχαν πολύ μεγαλύτερο βάθος. Αυτό δείχνει ταυτόχρονα και τον τρόπο με τον οποίο όλο το σύστημα προετοιμάζονταν τα τελευταία χρόνια να αντιμετωπίσει αυτού του είδους τις εξεγέρσεις. Γιατί κάτι που δεν καταλαβαίνουμε και το με εξέπληξε και εμένα κάνοντας μία έρευνα το τελευταίο διάστημα είναι το πώς ιδιωτικές εταιρείες, εταιρείες που ασχολούνται με το χρηματιστήριο και έχουν ως στόχο να ενημερώνουν επενδυτές για τάσεις μέσα στην κοινωνία, και μάλιστα υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που αναλαμβάνουν να πούν στους επενδυτές πόσο αυξάνεται η πιθανότητα κοινωνικών εξεγέρσεων. Δηλαδή να μπορεί ο χρηματιστής να έχει στοιχεία για το αν θα γίνει μια εξέγερση σε μερικούς μήνες και τι θα σημαίνει αυτό για την βιομηχανική παραγωγή, παραδείγματος χάρη στη χώρα τους. Αυτές οι εταιρείες καταγράφουν τρομακτική αύξηση των κοινωνικών κινητοποιήσεων, των εξεγέρσεων και των απεργιών την τελευταία δεκαετία. Ενώ δηλαδή δεν φτάνουν στα μέσα ενημέρωσης και μας παρουσιάζουν μια εικόνα ότι εντάξει, μετά το 2011-2012 επήλθε μια κοινωνική ειρήνη κάποιου είδους στον κόσμο και πολύ περισσότερο μας το λένε για την Ελλάδα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η αύξηση στις συγκρούσεις, στις βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία έφτασε παγκοσμίως στο 282% σε σχέση με το τι συνέβαινε πριν από το 2011 και οι απεργίες έχουν αυξηθεί κατά 821% σε σχέση με την περίοδο πριν από την μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Προετοιμάζονταν λοιπόν για χρόνια και η Αμερική τους έδειξε ότι δεν είχαν προετοιμαστεί καλά. Η Αμερική τους έδειξε ότι μπορούν πολύ εύκολα να ιτηθούν, ότι μπορούν να υπάρξουν κοινωνικές συμμαχίες πρωτόγνωρες, τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε και δεν μπορούμε να τις φανταστούμε από τη δεκαετία του 60. Η Αμερική τους έδειξε ότι θα μας βρουν μπροστά τους. Σας ευχαριστώ πολύ.